Καλησπέρα. Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020 και έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον vlog απόψε. Το θέμα μας είναι να λέω από την αρχή ότι θέλω κάτι σοβαρό. Η φίλη που έστειλε την επιστολή είχε βάλει τίτλο «Οριοθέτηση». Εγώ μας επέλεξα αυτή την ερώτηση, η οποία προέρχεται μέσα από το email της, γιατί είναι πιο περιγραφική του θέματος που θα αναπτύξουμε. Καλησπέρα κυρία Θέκλα και συγχαρητήρια για το έργο σας. Ευχαριστούμε αγάπη μου. Καλησπέρα. Κατοικώ στη Μεγαλούπολη της Ελλάδας, είμαι πλέον 41 χρονών ελεύθερη. Και γράφει σε παρένθεση, έκανα πολλές λάθος επιλογές στο παρελθόν. Και θα ήθελα να ρωτήσω, εάν είναι σωστό, όταν γνωρίζω πλέον κάποιον, από την αρχή να τοποθετούμε ότι θέλω σοβαρή σχέση με προπτική. Βαρέθηκα την ανοριμότητα των ανδρών και το γεγονός ότι στοχεύουν πιο πολύ στη σωματική επαφή και όχι σε κάτι ουσιαστικό. Να σας πω ένα πρόσφατο περιστατικό. Έθεσα τα όρια μου και τα θέλω μου σε μια γνωριμία που με πολιορκούσε από το Σεπτέμβριο. Ένα χρόνο μικρότερος βγήκαμε καμιά δεκαπενταριά φορές, αλλά κάτι δεν μου κολλούσε σε αυτό. Σε αυτόν. Μου είπε να το ξεκινήσουμε να, να, το δούμε πώς θα πάει και ότι σέβεται αυτό που του, αυτά που του είπα. Το αποτέλεσμα? Ολοκληρώσαμε ερωτικά και μετά άφαντος. Χαχαχα, χα, χα, εξαφανίστηκε. Δηλαδή, είτε έθεσα τα όρια μου, είτε όχι, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Δεν απελπίζομαι φυσικά, απλώς βαρέθηκα το ίδιο έργο, δηλαδή να θέλουν οι περισσότεροι μόνο σεξ. Σε συζητήσεις με φίλες μου, βλέπω ότι όλες ζουν το ίδιο, ή τουλάχιστον όλοι, ή οι περισσότερες, ή αυτές που ξέρεις εσύ. Οι περισσότερες ίσως. Όμορφες και καλλιεργημένες κοπέλες όλες μας, προσιτές στην παρέα και singles, δηλαδή ελεύθερες, Πολύ καιρό τώρα. Ευτυχώς το ρίχνουμε στην πλάκα και δεν απογοητευόμαστε. Ιστερόγραφο. Συνάντησα τυχαία τον έρωτα της ζωής μου μετά από 17 χρόνια. Mm. Συζούσαμε, αλλά η απειρία και η ανοριμότητα δεν μας βοήθησαν τότε να διαχειριστούμε σωστά τη σχέση μας, ενώ αγαπιόμασταν πολύ. Εδώ και λίγους μήνες αυτός είναι σε διαδικασία διαζυγίου. Σαν σε ταινία μου είπε ότι δεν με ξεπέρασε ποτέ και ότι θέλει όταν χωρίσει επίσημα να είμαστε ξανά μαζί, όριμοι και πλέον συνειδητοποιημένοι. Κρατάμε επαφή λοιπόν με αυτόν τον άνθρωπο και θα φανεί τη μέλη γενέστε. Χαίρομαι για τον νέο σου. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Και μου αρέσει κιόλα που ο πρώην σου α, περιμένει να βγει το διαζύγιο του και μετά να προχωρήσετε. Περιμένει να χωρίσει. Θέλει να χωρίσει επίσημα. Μήπω δεν έχει φύγει ακόμα από το σπίτι, να είναι, είναι σε διάσταση. Μπράβο. Καλό. Λοιπόν, στο ερώτημα σου. Αν λέμε από την αρχή ότι θέλουμε κάτι σοβαρό ή αν δεν λέμε. Α, το παράδειγμα που μας έχεις αναφέρει είναι παράδειγμα το οποίο το έχω πει και εγώ πολλές φορές. Ότι αν κάποιος θέλει μόνο το σεξ, αν α, αν ε, κάνει σεξ θα φύγει και αν δεν κάνει σεξ πάλι θα φύγει. Τι έγινε όμως στη δική σου την περίπτωση. Εσύ γιατί κορίτσι μου βγήκε 15 φορές με κάποιον που κάτι δεν σου κόλλαγε. Να ακούς τον κάτι instinct σου. Από τη στιγμή που κάτι δεν σου κολλάει με κάποιον, δεν πάει να είναι δεν ξέρω εγώ και πιο υποσχόμενος, μην ξαναβγείς. Η ηλικία δεν είναι πρόβλημα. Ένα χρόνο μικρότερο, σε ένα χρόνο πάνω, ένα χρόνο κάτω δεν είναι πρόβλημα ηλικία. Φαίνεται όμω ότι αυτό ο τύπο δεν ήθελε κάτι περισσότερο απλώ από την ερωτική επαφή. Και όταν την πήρε, έφυγε. Τώρα, επειδή δεν είναι μόνο οι άνδρε που έχουν ερωτικέ ανάγκε και οι γυναίκε έχουν ερωτικέ ανάγκε. Περιπλέκεται το θέμα με όλα αυτά τα παιχνιδάκια και οι οδηγίες που δίνονται από διάφορους γκουρού των σχέσεων για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται η γυναίκα, τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να μην κάνει, ποια είναι το must, ποια, πρέπει να γίνουν, ποια δεν πρέπει να γίνουν, ποια απαγορεύονται κλπ. Εγώ θα σου πω την άποψή μου, η οποία άποψή μου είναι προσωπική, είναι βασισμένη πάνω στην πείρα μου φυσικά, αλλά δεν αποτελεί και Ευαγγέλιο και κανενός η άποψη δεν θα έπρεπε να αποτελεί Ευαγγέλιο, έναυσμα αφορμή για προβληματισμό. Λοιπόν, όταν βγαίνει μια κοπέλα με κάποιον, ο οποίος την ελκύει ερωτικά, υπάρχει ερωτική έλξη και δεν χτυπούν κάποια καμπανάκια του στυλ, κάτι δεν μου κολλάει σε αυτόν, είναι πολύ καλή ιδέα να είναι ο εαυτός της και να δώσει έμφαση στο να γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο. Εάν στη διαδικασία της γνωριμίας προκύψει και η ερωτική επαφή, προκύψει αβίαστα και με φυσικό τρόπο, όχι να το διαπραγματευόμαστε το αν θα το κάνουμε ή δεν θα το κάνουμε σαν πως και είναι δεν ξέρω εγώ τι. Με ένα με ενοχλεί πάρα πολύ η στάση, η αντικειμενικοποίηση της ερωτικής πράξης ως ένα αγαθό το οποίο η γυναίκα δεν το δίνει στον άνδρα για να πετύχει, για να με ψευδείς παραστάσεις να αποσπάσει από τη γυναίκα. Για μένα προσωπικά η ερωτική επαφή είναι κάτι απα, απαραίτητο στη ζωή του ανθρώπου, φυσιολογικό, πολύ σημαντικό κομμάτι μιας υγιούς ζωής ενός νέου ανθρώπου, ο οποίο είναι ελεύθερος και θέλει να δημιουργήσει σχέση και το μεγαλύτερο ανθρώπο είναι φυσιολογικό κομμάτι της ζωής του, η ερωτική ζωή. Και η γνώμη μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση ότι εμείς ή ο άλλος σε οποιαδήποτε φάση της γνωριμίας θα παραμείνουμε σε αυτή τη γνωριμία, επειδή ακριβώς γνωρίζοντας καλύτερα τον άλλον, μπορεί να δούμε πράγματα πάνω στον άλλον, τα οποία να, μην, να είναι deal breakers, να είναι πράγματα τα οποία δεν θα τα θέλαμε σε μια σχέση. Υπάρχει μεγάλο κίνδυνο αν εμπορευόμαστε εντό εισαγωγικών την ερωτική πράξη ω κάτι πολύ σπουδαίο, όταν την κάνουμε να νιώθουμε εμεί οι ίδιε υποχρεωμένε να παραμείνουμε σε μια σχέση που δεν μα ταιριάζει, ή ο άνδρα προκειμένου να αποκτήσει αυτό το πολύ σπουδαίο αγαθό που εμεί το φυλάμε σαν ε, όπως τη σοκολάτα που λέει η μαμά στο παιδί, αν κάνεις ταξίς δεν θα φας σοκολάτα, αν είσαι φρόνιμο θα φας σοκολάτα. Και ο άντρας έχει ένα κίνητρο να, να, φάει τη σοκολάτα και να σου γελάσει δηλαδή κατά κάποιον τρόπο. Δεν είναι καλή ιδέα να αντικειμενοκοποιούμε objective file για τα αγγλικά. Ε, το, και δεν, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ ε, ε, ο, Ακριβή μετάφραση, το αντικειμενικοποίηση, το objectify. Τέλο πάντων, να, να βάζουμε το σεξ σε ένα τέτοιο βάθρο, να του δίνουμε τόσα πολλά νοήματα, τα οποία στην ουσία δεν ισχύουν. Τι είναι το σεξ, Τι είναι η ερωτική επαφή, Δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν ερωτική έλξη μεταξύ τους... και οι οποίοι έρχονται κοντά μέσα σε μια διαδικασία γνωριμία μπορεί, μπορεί φυσικά και αβίαστα. Και είναι καλή ιδέα αυτό να συμβαίνει όταν και οι δύο οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι και δεν θα πατήσουν κάποιον με τον οποίο έχουν μονογαμική σχέση. Εντάξει, εκεί μπαίνουν τα όχι στο να μην απαντήσει τον άντρα σου, να απαντήσει τη γυναίκα σου. Στη διαδικασία γνωριμίας να έρθουν πιο κοντά με αυτό τον τρόπο το σωματικό. Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου ένα χρονικό περιθώριο που να πούμε πρέπει να περάσουν τόσες μέρες, τόσες εβδομάδες, τόσοι μήνες. Δεν είναι καλή ιδέα να γίνει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ούτε καλή ιδέα είναι να βγούμε 15 ραντεβού και να περιμένουμε και το διαπραγματευόμαστε θα το κάνουμε και όταν το κάνουμε και να το κάνουμε και χωρίς να είμαστε σίγουροι όπως στη δική σου την περίπτωση τότε μετά να γίνεται ό,τι γίνεται. Ας μην δίνουμε τόση υπεραξία στο σεξ. Δεν είναι το σεξ κατά τη γνώμη μου μέσω ψυχολογικής πίεσης και μέσων διαπραγμάτευσης. Το σεξ είναι μια φυσική κατάσταση όπως όταν πεινάς και βάζεις φαγητό να φας ή αγοράζεις φαγητό για να φας. Εάν δύο άνθρωποι είναι και οι δύο ελεύθεροι, είναι και οι δύο σε διαδικασία έβρεση συντρόφου, γνωρίζονται, υπάρχει έλξη μεταξύ τους, ε, έχουν γνωρίσει αρκετά καλά ένα τον άλλο ώστε να γνωρίζουν ότι είναι ασφαλέ να έχουν ερωτική επαφή. Δηλαδή, του στυλ, το στυλ, το σεξουαλικό ιστορικό του άλλου, να ληφθούν οι κατάλληλε προφυλάξει, αν τυχόν θα υπάρξει ερωτική επαφή. Μ? Σε αυτά είμαστε πάρα πολύ σοβαροί στην αντισύλληψη και στην προφύλαξη από με τα μεταδεδομένα νοσήματα. Εάν μα έρθει natural, φυσικά να το κάνουμε. Δεν χάθηκε ο κόσμος αν το κάνουμε και αν μετά είτε ο ένας είτε ο άλλος είτε και οι δυο αποφασίσουν ότι σε αυτή τη φάση που έχουμε γνωριστεί αρκετά, που έχουμε κάνει και σε έρωτα, δεν βρίσκουμε συμβατότητα και δεν προχωρούμε. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αν καθυστερήσουμε επισκοπού για πολύ καιρό την ερωτική επαφή. Η ερωτική επαφή να καταστεί ένα τρόπεο που να θέλει ο ένας από τους δύο κυρίως ο άνδρες, γιατί συνήθως οι γυναίκες είναι που το τραβάνε πίσω, γιατί έτσι τους έχει δάξει κοινωνία, ότι η καλή γυναίκα δεν απαραδέχεται ούτε στον εαυτό της ότι είναι ερωτικό και έχει ερωτικές επιθυμίες και έχει τις ίδιες ερωτικές ανάγκες που έχει και ένας άνδρας και μάλιστα να σας πω και αυτό το οποίο μας το είχε εξηγήσει στην εκπομπή και η δόκτωρ Στέλλα Καουρή πέρσι που είχε έρθει και είχαμε μιλήσει για την εμμινόπαυση όταν μιλούσαμε για το ορμονικό προφίλ ορμονολογικό προφίλ ανδρών και γυναικών, μας είχε δείξει σε μια διαφάνεια ότι οι άνδρες έχουν ε, καθημερινό κύκλο ε, στον οποίο ανεβαίνει στο στερόνι τους και ανεβαίνει κάποιες ώρες της μέρας η επιθυμία τους για σεξ, ενώ οι γυναίκες έχουν μηνιαίο κύκλο. Και αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι στις γυναίκες, την περίοδο που είναι πολύ ψηλέ οι ορμόνες που τους προκαλούν σεξουαλική επιθυμία, την περίοδο των γόνιμων ημερών. Έχουν πολύ έντονη επιθυμία οι γυναίκε για ερωτική επαφή, ίσω και εντονότερη από την επιθυμία που έχει ο άντρα, κάποιε ώρε τη ημέρα. Καταλάβατε τι εννοώ. Όταν ο κύκλο είναι καθημερινό, είναι 24 ώρων κύκλο, η επιθυμία φεύγει γρήγορα. Έρχεται γρήγορα, φεύγει γρήγορα. Όταν όμω ο κύκλο είναι μηνιαίο, 28 ημερών, όπω είναι, όπως, ή 31 ημερών, γύρω στο μήνα περίπου, που είναι ο κύκλο των γυναικών, η επιθυμία αργεί να έρθει, αλλά όταν έρθει, παραμένει εκεί έντονη για 2-3 μέρε. Okay. Εμεί οι γυναίκε οφείλουμε να γνωρίζουμε τη φυσιολογία μα, να γνωρίζουμε ότι στι γόνιμε μα μέρε έχουμε ιδιαίτερη επιθυμία και να μην θεωρούμε ότι εμεί οι γυναίκε μπορούμε χωρί σεξ και οι άνδρε δεν μπορούν χωρί σεξ. Όσο είναι εύκολο να μείνει ένα άνδρα χωρί σεξ, άλλο τόσο εύκολο να μείνει και μια γυναίκα χωρί σεξ. Όσο είναι εύκολο, όσο είναι δύσκολο να μείνει ένα άνδρα χωρί σεξ, άλλο τόσο δύσκολο να μείνει και μια γυναίκα χωρί σεξ. Είναι κάποιε απόψει και κοινωνικά στερεότυπα που έχουμε στο μυαλό μα και δεν το λέω για σένα φίλοι, το λέω γενικά. Κάποιε απόψει και κοινωνικά στερεότυπα που έχουμε στο μυαλό μα, το οποίο είναι καλή ιδέα, πάρα πολύ καλή ιδέα να τα ανατρέψουμε. Ειδικά όσοι είμαστε από μια ηλικία, ξέρω εγώ από 30 και πάνω που έχουμε μεγαλώσει με πολύ πιο συντηρητικό τρόπο, να δούμε λίγο τον εαυτό μας και να δούμε λίγο το σώμα μας πιο φυσικά, πιο φυσιολογικά, ο νατσιουρέλ. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε ανθρώπινο σώμα, το ανθρώπινο μας σώμα λειτουργεί με ορμόνες, οι ορμόνες αυτές καθορίζουν επιθυμίες, έλξεις, οθήσεις. Δεν λέω να μην έχουμε καθόλου έλεγχο στις παρορμήσεις μας. Εννοείται πως θα έχουμε έλεγχο στις παρορμήσεις μας. Είμαι η πρώτη που το λέω ότι όταν είμαστε σε μια μονογαμική σχέση, οφείλουμε να σεβόμαστε την υπόσχεση μονογαμικότητας που έχουμε δώσει και αν θέλουμε να έχουμε άλλη σχέση, να σταματήσουμε την πρώτη σχέση και μετά να ξεκινήσουμε άλλη. Δεν, δεν, δεν εννοώ να γίνουμε... Ε, πολυγαμική του στυλ κάθε μέρα, κάθε ώρα αλλάζω συντρόφους. Αλλά να μην είμαστε και τόσο πουριτανοί και να θεωρούμε ότι είναι κάτι εφικτό και πραγματοποιήσιμο να επιβάλλουμε στον εαυτό μας το σελίπαση. Σελίπαση σημαίνει αποχή από το σεξ για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Γιατί έτσι πρέπει να είναι η καλή κοπέλα ή έτσι πρέπει να είναι ο καλός ο άντρας. Και ε, τι να πω, όταν όταν μια γυναίκα απέχει από το σεξ για μεγάλα χρονικά διαστήματα, υπάρχει μεγάλη ο κίνδυνο όταν έχει ερωτική επαφή τότε να κολλήσει. Να κολλήσει συναισθηματικά και με κάποιον που να μην ταιριάζει. Α επανοχοποιήσουμε λίγο το σεξ. Α μην το βάλουμε σαν ένα α, μέσο διαπραγμάτευση, όπω είπα και προηγουμένω. Και αυτό που ρωτά, αν πρέπει να λέω από την αρχή ότι θέλω σοβαρή σχέση, ναι, να το λε, αλλά όχι του στυλ. Θέλω να παντρευτώ και θέλω να κάνω παιδιά. Του στυλ είμαι ελεύθερη, και με ενδιαφέρει μια πιο ολοκληρωμένη γνωριμία. Δεν με ενδιαφέρει μια γνωριμία που να είναι μόνο ε, fuck buddies ή μόνο φίλοι με προνόμια. Αυτό ναι, να το πεις. Και, απ τις αντι... και, να... και να ακούς το ένστικτό σου, να ακούς το gut instinct σου και από τις αντιδράσεις του άλλου θα κόψεις και θα δεις αν εσύ είσαι απενοχοποιημένη και δεν έχεις στο μυαλό σου πώς να, σεξ, πώς να μην κάνω σεξ, πώς να μην κάνω σεξ, πώς να μην κάνω σεξ δεν βλέπεις τις κόκκινες σημαίες γύρω σου. Αυτά. Και εύχομαι πραγματικά ολόκαρδα να πάει καλά η κουβέντα με τον, με τον άνθρωπο που αγάπησε τον, τον, έρωτα τη ζωή σου, όπω τον έχει ε, περιγράψει, ο οποίο έχει έρθει στη ζωή σου ξανά. Εύχομαι να πάει καλά. Αν δεν πάει καλά, κάτι άλλο θα γίνει. Ε, και αυτό που είπε ότι η ερωτική μου ζωή δεν έχει πάει καλά μέχρι σήμερα λόγω δικών μου λαθών. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Είσαι σε μια ηλικία νέα, νεαρή ηλικία. Ε, Πόσο είσαι βρε, 41 είπες κάτσε να δω. 41. Είσαι στην ηλικία που ερωτεύτηκα εγώ για πρώτη φορά. Εγώ δεν είχα έρωτα τη ζωή μου μέχρι τα 41. Στα 41 γνώρισα τον Παναγιώτη και ερωτεύτηκα. Η ζωή είναι μπροστά μα. Καλό βράδυ σε όλους και στα σχόλια με προσοχή... Ε, ξέρετε του κανόνε μετριασμού των σχολείων στο κανάλι, σα του λέω κάθε φορά. Καλό βράδυ.